Σήμερα θα μιλήσουμε για τον πονοκέφαλο ή την ημικρανία που οφείλεται στον αυχένα και τη ζάλη ή τον ήλικο που επίσης μπορεί να οφείλεται στον αυχένα. Να ξεκαθαρίσουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις μπορούμε με μια κατάλληλη διαδικασία θεραπευτικών ασκήσεων, κατάλληλο πρόγραμμα θεραπευτικών ασκήσεων, να διορθώσουμε το πρόβλημα οριστικά. Για το πονοκέφαλο ή την ημικρανία, η πιο συχνή αιτία, η οποία σχετίζεται με τον αυχένα, είναι ο σπασμός των μυών στο πλάι του αυχένα. Αυτοί οι μύες εδώ είναι ο ανατραπεζοειδής, η σκαλινή. Αν είναι πολύ σφιγμένοι, τότε μπορεί να μπλοκάρουν ένα νεύρο, το οποίο ξεκινάει από εδώ και πηγαίνει πάνω στο κεφάλι σας. Δηλαδή, αν εγώ ας πούμε ακουμπήσω τώρα το μέτωπό μου ή κάπου εδώ στο κρανίο μου, το αισθάνομαι, το νιώθω, γιατί υπάρχει ένα αισθητικό νεύρο το οποίο μεταφέρει ουσιαστικά ηλεκτρικά φορτία και πορεύεται κατά μήκος του κρανίου, μπαίνει ψηλά μέσα από τον αυχένα και στη συνέχεια μεταφέρεται, σαν πάλι με μορφή ηλεκτρικής εκένωσης, το μήνυμα, το σήμα στον εγκέφαλο ότι κάτι με ακουμπάει και αυτό μπορεί να είναι μυτερό, ζεστό, κρύο. Αν το νεύρο αυτό λοιπόν είναι ουσιαστικά είναι σαν ένα καλώδιο, έχει σύρματα τα οποία μεταφέρουν ηλεκτρικά φορτία. Αν για κάποιο το νεύρο για να μπορεί να λειτουργεί φυσιολογικά, πρέπει να μην δέχεται καμία πίεση, ένας πάρα πολύ ευαίσθητος ιστός. Πρέπει να μπορεί να γλιστράει όταν εγώ σου κάνω κάποιες κινήσεις, το νεύρο γλιστράει, μετακινείται ελεύθερα και τότε και αιματώνεται. Τα αισθητικά, τα περιφερικά νεύρα σε όλη την πορεία τους τα περιβάλλουν μικροαγγεία, τα οποία λειτουργούν και τους δίνουν αίμα όταν μπορούν να γλιστρήσουν, να κινηθούν ελεύθερα. Αν για κάποιο λόγο λοιπόν το νεύρο κάπου μπλοκάρει, και αφού το μπλοκάρει αυτή η πίεση δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα γίνει από μια κύλη δίσκου, μπορεί να γίνει και στην πορεία του νεύρου έξω από τη σπονδυλική στήλη, όταν περνάει μέσα από τη μάζα ή κάτω από τη μάζα των μυών. Αν λοιπόν οι μύες είναι πάρα πολύ σφιχτοί, πολύ σκληροί, συμπιέζουν το νεύρο και καμιά φορά το παγιδεύουν τελείως, οπότε σταματάει η αιμάτωση και το νεύρο αρρωσταίνει. Τρελαίνεται, όπως το λέω σε εισαγωγικά, και αντιδρά μεταφέροντας πόνο εκεί που πηγαίνει. Οπότε αισθανόμαστε ότι ξεκινάει ένα πιάσιμο, ένα σφίξιμο σε αυτή την περιοχή και στη συνέχεια ξεκινάει ο πόνος, ο οποίος μπορεί να απλωθεί σε διάφορα μέρη του κρανίου, ακόμα να φτάσει και μέχρι το μάτι ή το πλάι, είτε στη μία είτε και στις δύο πλευρές. Αν μιλάμε για τη μία πλευρά, μιλάμε για ημικρανία και αυτή είναι η λεγόμενη ημικρανία τάσης, γιατί οφείλεται στην ένταση των μυών, ή πονοκέφαλος τάσης, κεφαλαλγία τάσης, αν είναι και οι δύο πλευρές που έχουν πρόβλημα. Μιλάμε λοιπόν ότι η αιτία ουσιαστικά είναι οι πάρα πολύ σφιγμένοι μύες στο πλάι του αυχένα. Ο ανατραπεζοειδής, ο οποίος εκτείνεται σε αυτήν εδώ την περιοχή, και οι σκαλινοί, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν πίεση στα αυτά τα νεύρα που ξεκινούν από τα ανώτερα τμήματα της αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης και πορεύονται στο κρανίο για να μεταφέρουν τα μηνύματα της αίσθησης προς τον εγκέφαλο. Αν λοιπόν, γίνει λοιπόν αυτό, να συμβεί λοιπόν αυτό, να είναι η μύες αυτή τόσο σφιχτή, όπως είχαμε εξηγήσει και με το αυχενικό σύνδρομο ουσιαστικά, αυτό συμβαίνει μόνο όταν έχουμε πάρα πολύ κακή στάση. Δηλαδή, όταν εγώ κάθομαι σωστά στο γραφείο μου, στη δουλειά μου, στο αυτοκίνητό μου, ο αυχένας είναι σε μια πάρα πολύ καλή θέση, το κεφάλι μου στηρίζεται σωστά σε μια κολόνα που αυτή τη στιγμή είναι η σπονδυλική στήλη και οι μύες εδώ δεν έχουν κανένα βάρος. Αν όμως εγώ κάθομαι έτσι, η κλασική πολύ κακή στάση με το καμπούριασμα των ώμων, έτσι έχει κρεμάσει η μέση πρώτα απ' όλα και μετά κρέμασαν οι ώμοι και ο αυχένας, το κεφάλι τώρα γέρνει μπροστά και είναι ένα βάρος το οποίο για πάρα πολλές ώρες καθημερινά πρέπει αυτή εδώ η πλαϊνή μύση, οι οποίοι περιγράψαν προηγουμένως, να το κρατάνε σαν σκοινιά το βάρος του κεφαλιού το οποίο κρεμάει μπροστά. Και αυτό μπορεί να γίνεται 8 ώρες ας πούμε, την ημέρα ή 10 ώρες που εγώ δουλεύω μπροστά σε έναν υπολογιστή, που οδηγάω το αυτοκίνητό μου γιατί είμαι επαγγελματίας οδηγός, ας πούμε, ή σκύβω πάνω από τους ασθενείς μου γιατί είμαι οδοντίατρος ή κομμωτής ή ταμεία στην τράπεζα. Έτσι. Για πάρα πολλές ώρες λοιπόν αυτοί οι μύες εδώ μπορεί να σφίγγουν έντονα και να προσπαθούν να κρατήσουν το βάρος του κεφαλιού που φεύγει μπροστά. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια συνεχόμενη ένταση στους μύες αυτούς, οι οποίοι καταλήγουν επειδή δεν χαλαρώνουν καθόλου αυτοί οι μύες, όπως εξηγήσαμε και στο αυχενικό σύνδρομο, είναι συνεχώς σε τάση, σε ένταση, συγκεντρώνουν γαλακτικό οξύ, το οποίο δεν απομακρύνεται από την περιφέρειά τους. Οι μύες λοιπόν γίνονται πολύ σκληροί, πολύ ευαίσθητοι
και σιγά σιγά δημιουργούνται κάποιοι κόμποι, γιατί οι μυϊκές ίνες, ένας μυς στο εσωτερικό του, έχει ίνες, οι οποίες είναι σε γραμμές, σε παράλληλες ευθείες γραμμές, σε δεσμίδες. Αυτές εκτίθονται και συμπτύσσονται με τις κινήσεις που κάνουμε, αν τεντώνουμε ή αν μαζεύουμε το μυ. Αν λοιπόν ο μυς είναι συνεχώς σε σύσπαση, σιγά σιγά οι μυϊκές ίνες διπλώνουν, γίνονται σαν κόμπος, και εκεί πέρα έρχονται και αναπτύσσονται κάθετα και εγκάρσια στις ίνες αυτές, είναι πολύ κακής ποιότητας κολαγόνου, σαν ουλή, οι οποίες δημιουργούν αυτούς τους κόμπους που πιάνουμε, έτσι. Αυτά που έχουν ονομάσει trigger points, κόμποι στους μυς είναι, πολύ απλά, ωραία, και τα οποία όσο περισσότερο παραμένουν εκεί, ο μυς είναι συνεχώς σε σπασμό και μπορεί πολύ εύκολα, αν εγώ κουραστώ λίγο παραπάνω σήμερα, αν στρεσαριστώ, αν αγχωθώ, αν οι μύες αυτές φύγουν ακόμα περισσότερο, οπότε η πίεση εκείνη τη στιγμή μπορεί πραγματικά να μπλοκάρει, να παγιδεύσει τον νεύρο και αρχίζει ο πονοκέφαλος ή η μικρανία. Για να το ξεπεράσουμε λοιπόν αυτό, πολύ απλά μπορούμε να κάνουμε μασάζ στην περιοχή, μπορούμε να κάνουμε κάποια ζεστά στην περιοχή. Είναι πολύ καλύτερα, πολύ αποτελεσματικότερο από το να αρχίζω να καταπίνω παυσίπονα ή αντιφλεγμονώδη. Πολύ πιο άμεσα θα δράσει ένα πολύ καλό χαλαρωτικό μασάζ στην περιοχή αυτή ή μια θερμοφόρα, ειδικά αυτό με το ζελέ που μπορούμε να το βάλουμε εκεί και να το τρίψουμε κιόλας επάνω για να χαλαρώσουμε τους μύες αυτούς. Πολύ πιο άμεσο, πολύ πιο δραστικό από αρχίζω να παίρνω φάρμακα τα οποία έχουν και ένα σωρό παρενέργειες. Αλλά κυρίως, όπως έχουμε εξηγήσει επανειλημμένα από αυτή τη σειρά των βίντεο, πρέπει να μάθουμε να στεκόμαστε σωστά. Όταν καθόμαστε στη δουλειά μας, στο γραφείο μας, στο αυτοκίνητό μας, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους deep core muscles, τον εγκάρσιο κοιλιακό και τον οσφυγικό πολυσχηδί, να συνηθίσουμε αυτή τη στάση να την κρατάμε καθημερινά με μια απλή εκπαίδευση, με απλές ασκήσεις που κάνουμε, να διατείνουμε τους μυς αυτούς οι οποίοι είναι σε τάση, αφού τους ζεστάνουμε και τους μαλακώσουμε λίγο με λίγο μασάζ, να τους κάνουμε σιγά σιγά διατάσεις, ώστε να χαλαρώσουν, να λυθούν αυτοί οι κόμποι που δείξαμε προηγουμένως. Ξέρουμε ότι αυτό το πολύ σκληρό κολαγόνο, το πολύ κακής ποιότητας κολαγόνο, όταν δεχτεί πίεση από το μασάζ ή όταν θερμανθεί πάρα πολύ, με πολύ ψηλή θερμοκρασία, διαλύονται αυτοί οι κόμποι, γιατί είναι ένα πρωτεϊνικό μόριο στο οποίο σπάζουν οι δεσμοί του άνθρακα και το μόριο γίνεται κάτι άλλο πολύ πιο εύπλαστο, οπότε μπορούμε στη συνέχεια να το διατείνουμε. Και βέβαια να ενεργοποιήσουμε και να ενδυναμώσουμε πολύ περισσότερο τους μυς στο κάτω μέρος της ομοπλάτης, στο κάτω τραπεζοειδής, στο ρομβοειδής, ώστε να μπορούν οι ώμοι μας να έρθουν στη σωστή στάση. Μαθαίνοντας να κρατάμε όλη τη σπονδυλική στήλη στη σωστή στάση και ενεργοποιώντας και τους μύες αυτούς εδώ, μπορούμε πλέον να καθόμαστε σωστά, να σταματήσει να υπάρχει αυτή η ένταση στους μύες αυτούς, να σταματήσει να πιέζει τον νεύρο, οπότε σταματάει ο πονοκέφαλος. Είναι πολύ απλό. Δεν ξαναέχουμε πονοκέφαλο. Αντί να παίρνουμε φάρμακα εδώ και λιγάκι για να μειώσουμε για λίγες μέρες το πονοκέφαλο και μετά αύριο να έχω πάλι και πάλι και πάλι, καταλήγουν άνθρωποι να έχουν ημικρανία τάσης ή πονοκέφαλο τάσης σχεδόν κάθε μέρα. Έτσι ξεκινάει μια φορά το μήνα, μια φορά στις 15 μέρες και καταλήγει να γίνεται κάθε μέρα. Αν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι διορθώσουν τη στάση τους και σταματήσουν να κρεμάνε οι ώμοι και ο αυχένας τους, να κουράζονται αυτοί οι μύες εδώ πέρα και να έχουν κόμπους, δεν έχουν αιτία για να έχουν πονοκέφαλο ή ημικρανία τάσης. Και το πρόβλημα λύνεται οριστικά. Το ίδιο συμβαίνει αντίστοιχα και με τη ζάλη τον ήλικο. Η ζάλη ο ήλικος έχει πάρα πολλές αιτιολογίες. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαριστεί ότι δεν οφείλεται στα μάτια, δεν οφείλεται στα αυτιά ή στο λαβύρινθο, δεν έχω κάτι πιο θέμα με την πίεσή μου, δεν είναι κάποιο θέμα ακόμα και στον εγκέφαλο. Πρέπει να γίνουν όλες αυτές τις εξετάσεις, να αποκλειστούν όλα τα υπόλοιπα και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και τότε πολύ μικρό ποσοστό της ζάλης ή του ηλίκου οφείλεται στον αυχένα. Αν λοιπόν καταλήξουμε ότι η αιτία είναι αυτή και αποκλειστούν όλοι οι άλλοι πολύ πιο πιθανοί παράγοντες, τότε και πάλι μιλούμε για πολύ σφιγμένους μύες στην περιοχή αυτή, οι οποίοι τι κάνουνε, μπλοκάρουνε, πιέζουνε ουσιαστικά τις δύο σπονδυλικές αρτηρίες. Ακριβώς εδώ στο πλάι, στον εγκέφαλο, έχουμε τις δύο καροτίδες και τις δύο σπονδυλικές αρτηρίες, οι οποίες δίνουν αίμα στον εγκέφαλο. Αν λοιπόν υπάρχουν πάρα πολύ σφιχτοί μύες σε αυτήν την περιοχή, τότε οι σπονδυλικές αρτηρίες δέχονται πίεση. Και σε κάποια κίνηση που θα κάνουμε εμείς, έτσι κι αλλιώς η αρτηρία η μία διπλώνει και υπάρχει μια πιο μειωμένη ροή από το φυσιολογικό, αν δέχεται και πίεση από τους μυς αυτούς, τότε για λίγο μειώνεται, έστω και ελάχιστα, η ροή του αίματος στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και αρχίζει η ζάλη ή ο ήλικος. Ποια είναι λοιπόν η θεραπεία, όπως και πριν. Χαλαρώνουμε τους μυς αυτούς με καλό μασάζ, με θερμότητα και μαθαίνουμε να καθόμαστε σωστά. Να στέκουμε σωστά, να πάνε οι ώμοι σε σωστή στάση, να διατείνουμε τους μυς αυτούς που είναι σε σπασμό και πάλι σταματάει να υπάρχει η αιτία για τη ζάλη ή τον ήλικο από τον αυχένα. Και το πρόβλημα λύνεται οριστικά.